Χθες ο κύριος Πέτσας επιβεβαίωσε αυτό που για τρεις ημέρες ο ίδιος διέψευδε. Ότι δηλαδή ο ΕΟΔΗ είχε στήσει υποσύστημα καταγραφής κρουσμάτων με αποτέλεσμα να λειτουργούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων, χωρίς κοινά στοιχεία, γεγονός που το είχε παραδεχτεί ο κύριος Μαγιορκίνης από τις 13 Οκτωβρίου στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει χάος στα επιδημιολογικά δεδομένα, βάσει των οποίων καλείται η Επιτροπή να εισηγηθεί μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας. Περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση απαντήσεις για το αν τελικά ισχύουν οι καταγγελίες μελών της Επιτροπής για μεγάλες καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση των επιδημιολογικών στοιχείων από την παράλληλη πλατφόρμα του ΕΟΔΗ στο Μητρό Ασθενών COVID-19, καθώς και για το αν έχουν ή όχι πρόσβαση σε καθημερινή βάση οι επιστήμονες στα στοιχεία αναπεριφέρεια, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν εισηγήσεις για την πορεία και τη διαχείριση της πανδημίας. Και βεβαίως, περιμένουμε μια απάντηση για το γιατί ακόμα και σήμερα επιμένει η κυβέρνηση να αρνείται τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής, που ζητά τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο και οι επιστήμονες.